τριήμερο φεστιβάλ γεύσεων από το μέλλον, μέσα από το οποίο οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα, αλλά και να συμμετάσχουν σε γευσηγνωσίες, pairing τυριών με κρασιά και επιδείξεις νέων τεχνολογικών εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών, διοργανώνει η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ σε καταστημά της στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μπροστά μας ένα τριήμερο ενεργειών και δράσεων με στόχο το κοινό της Θεσσαλονίκης να έρθει να γνωρίσει νέα τμήματα, νέες υπηρεσίες, νέες βοηθητικές υπηρεσίες, θα έλεγα, στο κατάστημα ΑΒ Μακεδονία. Οπότε για σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε πολύ σημαντικούς παρουσιαστές, όπως είναι ο Γιώργος Ολιανός, ο οποίος θα μας δείξει όλα αυτά τα καινούργια τμήματα που έχουμε στο κατάστημα. Θα μαγειρέψουμε μαζί με τον Άκη το Πεντετζίκη. Εγκαινιάζουμε πάρα πολλά νέα τμήματα τα οποία βρίσκονται εδώ. Πίσω μου ακριβώς έχουμε το φρομαζερί, που έχουμε τυριά από όλο τον κόσμο, γεύσεις από μικρούς παραγωγούς και ελληνικά και ξένα τυριά. Οπότε οι πελάτες μας μπορούν εδώ να έρθουν και να δοκιμάσουν για αυτό το διήμερο και να γευτούν τα νέα αυτά προϊόντα. Έχουμε το τμήμα της αρμονίας, το οποίο είναι προϊόντα βιολογικά, προϊόντα χωρίς γλουτένι, προϊόντα ειδικά για vegans, για την τροφή vegans, οικολογικά, φυτικά, καλλιτικά, άρα για μια ζωή πιο υγιεινή και που προστατεύουμε και το περιβάλλον μας, βοηθάμε στην προστασία του πλανήτη. Έχουμε την Pepper, το φιλικό μας ρομπότ, την είσοδο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες με τις προσφορές μας, να τους κατατοπίσει σχετικά με την κάρτα και τους πόντους τους. Έχουμε το κομμάτι της νέας τεχνολογίας με τα info kiosks μέσα στα σημεία, τα οποία μπορούν οι πελάτες και στην αρμονία και στην κάβα μας να μάθουν πληροφορίες για τα προϊόντα, να δουν πώς μπορούν να συνδυάσουν τα κρασιά με φαγητό, να μάθουν πληροφορίες σχετικά με το αγαπημένο τους, την αγαπημένη τους ποικιλία και να αποφασίσουν ποιο κρασί τους ταιριάζει περισσότερο. Έχουμε το κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας στην είσοδο, που μπορούν οι πελάτες μπαίνοντας να πάρουν σειρά προτεραιότητας για τα τμήματα των αλαντικών, των τυριών, του ντέλι, και έτσι να μην περιμένουν στην αναμονή και στο ψάρι και στο κρέας και να κάνουν τα ψώνια τους, να ζήσουν την εμπειρία όλοι αυτοί χωρίς να περιμένουν σε ουρές και να ειδοποιηθούν στο κινητό τους μόλις έρθει η σειρά τους. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της εταιρείας, φέτος θα ανακαινιστούν ακόμη 2 με 3 καταστήματα, με στόχο το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί την επόμενη τριετία. Το κόστος για τις ανακαινήσεις των καταστημάτων συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες επενδύσεις ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιεί η εταιρεία.